Υπενθυμίζουμε τη μελέτη των εξισώσεων, με ποιους τρόπους αποδεικνύουμε ότι μια εξίσωση έχει τουλάχιστον μια ρίζα και με ποιους τρόπους αποδεικνύουμε ότι μια εξίσωση έχει το πολύ μια ρίζα. Θυμόμαστε αυτούς τους τρόπους με τη σειρά. Έχουμε αναφερθεί στους προηγούμενους τρόπους. Το Μπολζάνο είναι απλό, το έχουμε κάνει παλαιότερα. Θα πάμε σε αυτή την περίπτωση να εφαρμόσουμε το θεώρημα ρολ στην αρχική συνάρτηση. Έχουμε λοιπόν απόδειξη ύπαρξης ρίζας εξίσωσης με εφαρμογή του θεωρήματος ρολ στην αρχική συνάρτηση. Θα εξηγήσουμε τι εννοούμε. Τι εννοούμε αρχική συνάρτηση. Αν πάρουμε μία συνάρτηση την 3χ τετράγωνο, όπου το χ ανοίξει το R, προφανώς η παράγωγός της μας κάνει 6χ. Εμείς όμως δεν θέλουμε την παράγωγο της F. Θέλουμε πώς ήταν η F πριν την παραγωγήσουμε και κάνει 3χ τετράγωνο, δηλαδή πώς ήταν αρχικά. Η F είναι παράγωγος κάποιας άλλης συνάρτησης. Είναι το αντίθετο της παραγωγού. Αυτή λοιπόν είναι η παράγωγος της F. Στο R. Η αρχική της F, ή αλλιώς λέγεται και παράγουσα της F στο R, είναι μία συνάρτηση που τη συμβολίζουμε με F κεφαλαίο του Χ, και προσέξτε, το F κεφαλαίο θα πρέπει να το φτιάχνετε έτσι για να είναι σίγουρα διαφορετικό από το F μικρό. F κεφαλαίο τόνος του Χ. Δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία εδώ αν δει κάποιος το κεφαλαίο και το μικρό. Το F μικρό και το F κεφαλαίο να τα μπερδέψει. Μη γράφετε F μικρό και F κεφαλαίο. Και F κεφαλαίο, ξέρω εγώ. Δηλαδή να μην μοιάζουν όσο γίνεται. Έτσι. Να μην μοιάζουν το F μικρό και το F κεφαλαίο. Ποια λοιπόν είναι η αρχική συνάρτηση της F μικρό? Ποια συνάρτηση, αν παραγωγήσουμε, θα μας δώσει το 3χ τετράγωνο? Πώς ήταν η F, η 3χ τετράγωνο, πριν την παραγωγήσουμε? Ποια συνάρτηση λοιπόν έχει παράγωγο 3χ τετράγωνο? Η χ τρίτης έχει παράγωγο 3χ τετράγωνο. Αυτή η συνάρτηση λέγεται αρχική της F μικρό. Πώς ήταν η F μικρό αρχικά πριν την παραγωγήσουμε? Η F κεφαλαίο λέγεται αρχική ή παράγουσα της F μικρό στο A. Το ερώτημα είναι τώρα το εξής, μάλλον ας δώσουμε και τον ορισμό της αρχικής συνάρτησης. Έστω F συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα δέλτα. Δηλαδή ορίζουμε την αρχική μόνο για το διάστημα δέλτα, για διαστήματα. Αρχική συνάρτηση ή παράγουσα της F στο δέλτα. Ονομάζεται κάθε συνάρτηση F κεφαλαίο
που είναι παραγωγήσιμη στο Δέλτα, και ισχύει F κεφαλαίο τόνος του Χ ίσον με F μικρό του Χ για κάθε Χ που ανήκει στο δέλτα. Ο ορισμός υπονοεί ότι κάθε, λέει, συνάρτηση F κεφαλαίο που αν την παραγωγήσουμε μας δίνει την F μικρό. Εδώ το ερώτημα είναι το εξής. Εμείς βρήκαμε μία αρχική της F μικρό. Η αρχική της 3Χ τετράγωνο είναι Χ τρίτης. Υπάρχει άλλη αρχική, υπάρχει άλλη παράγουσα. Υπάρχει άλλη συνάρτηση που αν την παραγωγήσουμε να μας δώσει 3Χ τετράγωνο. Τι λέτε? Υπάρχει η Χ τρίτης και 1, η Χ τρίτης και 2, η Χ τρίτης μείον 10. Γενικά υπάρχουν άπειρες συναρτήσεις οι οποίες είναι η Χ τρίτης συν σε για τα Χ ανήκουν στο R. Άρα λοιπόν η 3Χ τετράγωνο έχει άπειρες αρχικές. Το ερώτημα είναι τώρα αν υπάρχουν κι άλλες εκτός από τη Χ τρίτης και σε, εκτός από αυτές τις άπειρες. Υπάρχουν κι άλλες, δηλαδή υπάρχει μια συνάρτηση που να έχει τύπο όσο μια σελίδα, να έχει ημίτονα, συνημίτονα, εφαπτωμένες, λογαρίθμους, εκθετικές, να έχει ένα πολύπλοκο τύπο. Να την παραγωγίζουμε, αφού κάνουμε 100 σελίδες πράξης, να απλοποιούνται στο τέλος όλα και να μείνει 3Χ τετράγωνο. Τι λέτε? Μπορεί να υπάρχουν κι άλλες αρχικές εκτός από αυτές που έχουν τη μορφή Χ τρίτης και σε. Θεωρητικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μπορεί να υπάρχει, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει όμως. Υπάρχει ουσιώδης λόγος και σημαντικός που δεν υπάρχει άλλη αρχική. Όλες οι αρχικές είναι αυτές, αυτό όμως το θεώρημα είναι στον ολοκληρωτικό λογισμό και θα το αποδείξουμε ή θα το αποδείξετε όταν κάνετε ολοκληρώματα. Ας γράψουμε μερικές αρχικές, να τις ξέρουμε, πρέπει να σκεφτόμαστε αντίθετα. Λοιπόν, αν ας πούμε έχουμε την ημίτονο χ, οι αρχικές της θα είναι αυτές που θα τις παραγωγήσουμε και θα μας δώσουν ημίτονο χ. Δηλαδή, ποιες είναι οι αρχικές της ημίτονο χ? Το πλην συν ημίτονο χ, συν σε, γιατί λέμε άπειρες αρχικές. Η αρχική της συν ημίτονο χ, γράψτε την, ποια είναι. Η αρχική της 1 δια συν ημίτονο τετράγωνο χ, η αρχική της 1 δια ημίτονο τετράγωνο χ, η αρχική της 1 δια χ, η αρχική της a στη χ. Αυτές είναι εύκολες. Μπορείτε να σταματήσετε να τις συμπληρώσετε, να τις σκεφτείτε. Τις συμπληρώνω κι εγώ. Η αρχική της 1 δια ημίτονο τετράγωνο χ είναι η μείον συνεφαπτωμένη χ συν σε, γιατί η παράγωση συνεφαπτωμένης κάνει μείον 1 δια ημίτονο τετράγωνο. Εδώ για χ ανοίξει το αράστρο, ορίζεται αυτή, και η αρχική είναι η ελέν του απολύτου χ, όπως έχουμε αποδείξει συν σε, ή αν το χ είναι θετικό, η ελέν του χ συν σε. Η αρχική του a στη χ είναι a στη χ συν σε. Και τώρα έχουμε μια σημαντική αρχική, η αρχική της χ στην α, την οποία θα την εξηγήσουμε λίγο, δηλαδή αν είχαμε σκέτο χ τετράγωνο, ποια συνάρτηση θα παραγωγίζαμε για να μας δώσει χ τετράγωνο? Μπορείτε να σκεφτείτε, γιατί αν παραγωγήσουμε τη χ τρίτης θα μας δώσει 3χ τετράγωνο. Ποια συνάρτηση θα παραγωγήσουμε για να μας δώσει την χ τετράγωνο σκέτο? Θα είναι η χ τρίτης τρίτα. Γιατί αυτή, αν την παραγωγήσουμε, θα την κάνουμε 1 τρίτο του χ τρίτης, δηλαδή 1 τρίτο επί 3 χ τετράγωνο, δηλαδή χ τετράγωνο. Η αρχική λοιπόν
του χ τετράγωνο είναι χ τρίτης τρίτα. Αν θέλουμε να βρούμε την αρχική της χ τετάρτης, με τον ίδιο τρόπο θα σκεφτούμε, επειδή το χ πέμπτης κάνει 5 χ τετάρτης, η παράγωγος του χ πέμπτης κάνει 5 χ τετάρτης, θα έχουμε το χ πέμπτης πέμπτα, το οποίο πάλι με τον ίδιο τρόπο το παραγωγίζουμε και βγαίνει 1 πέμπτο επί 5 χ τετάρτης, μας κάνει χ τετάρτης. Και συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η αρχική του χ στην α θα είναι χ στην α και 1 δι' α και 1 συν σε. Αφού το δικαιολογήσαμε αυτά τα παραδείγματα, μπορούμε εύκολα να αποδείξουμε ότι η παράγωγος του χ στην α και 1 δι' α και 1 συν σε κάνει χ στην α. Είναι ίδια η παράγωγος, ας την κάνω χ στην α και 1 δι' α και 1 τόνος. Αυτό μας κάνει 1 δι' α και 1 επί χ στην α και 1 τόνος. 1 δι' α και 1 επί α και 1 επί χ στην α και 1 μειον 1 στην α ίσον χ στην α. Αυτή είναι η απόδειξη λοιπόν για αυτή την αρχική, η οποία αν θέλει λίγο κανείς να τη σκεφτεί να τη θυμάται. Η αρχική του α εις τη χ, το ερώτημα είναι λοιπόν ποια συνάρτηση αν παραγωγήσουμε θα μας δώσει το α εις τη χ. Θυμίζω τη θεωρία ότι το α εις τη χ τόνος μας κάνει πόσο κάνει η παράγωγος του α εις τη χ, για α μεγαλύτερο. Μας κάνει α εις τη χ επί ln α. Η παράγωγος του α εις τη χ μας κάνει α εις τη χ ln α, η α μεγαλύτερο του 0. Άρα λοιπόν η αρχική του α εις τη χ δια ln α, θα πρέπει να διώξουμε το ln α, θα είναι η α εις τη χ δια ln α, διότι αν το παραγωγήσουμε αυτό θα κάνει 1 δια ln α επί α εις τη χ, δηλαδή 1 δια ln α όπου το α είναι σταθερό επί α εις τη χ ln α, δηλαδή μας δίνει το α εις τη χ. Οπότε αν αυτό υποθέσουμε, το βάλουμε μέσα σε αγγείλη, συνεχίζουμε εδώ συναρτήσεις, συνάρτηση αρχική α εις τη χ δια ln α συν σε. Το α είναι θετικό, το χ ανήκει στο r. Και το α είναι και διάφορο του 1 προφανώς, γιατί το ln α τότε στον παρονομαστή θα μηδενιστεί. Ας το βάλω μάλλον όπως το βάζουμε συνήθως. Το α το βάζουμε έτσι, 0 θετικό διάφορο του 1. Καλύτερα έτσι γραμμένο, έτσι συνηθίζεται. Ας λύσουμε τώρα μία άσκηση σύμφωνα με τη μεθολογία που είπαμε. Η άσκηση λέει το εξής. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση α χ τετράγωνο συν 2 επί α και β χ μείον α ίσον 0 έχει για κάθε α, β ανοίξει το r τουλάχιστον μία ρίζα στο ανοιχτό μείον 1-1. Έχουμε πάλι μία εξίσωση που αναρωτιόμαστε αν θα μπορούσε να λυθεί
με μεθόδους που έχουμε γνωρίσει στην Α ή στη Β Λυκείου, βλέπουμε εδώ ότι είναι μία εξίσωση δευτέρου βαθμού, πολυονημική, ενδεχομένως κάτι να κάναμε με τη διακρίνουσα. Μας δυσκολεύει όμως ότι έχει τις παραμέτρους Α και Β. Επίσης, θα χρειαστεί ίσως να πάρουμε πολλές περιπτώσεις γιατί η ρίζα θα πρέπει να ανοίξει στο μείον 1-1, οπότε μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι αδύνατη, σε κάποιες να έχει δύο ρίζες, μία ρίζα κλπ. Επειδή όμως είμαστε στο πλαίσιο, είναι μια τεχνικά κατασκευασμένη εξίσωση, ίσα για να εφαρμόσουμε το θεώρημα του Ρόλη, ένα ψευδοπρόβλημα όπως λέγεται, από αυτά που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία, αλλά δεν υπάρχουν στην πραγματική ζωή, αλλά θα τη λύσουμε για να εφαρμόσουμε το θεώρημα του Ρόλη, να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Υπενθυμίζω ότι για να αποδείξουμε την ύπαρξη της ρίζας, γιατί λέει να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει τουλάχιστον μια ρίζα, έχουμε πει τις εξής μεθοδολογίες. Πρώτα να εξετάσουμε αν έχει προφανή ρίζα, αν μπορούμε να κάνουμε παραγοντοποίηση Horner, εδώ μπορούμε να κάνουμε και διακρίνουσα ενδεχομένως, τον Bolzano και το θεώρημα Ρόλ στην αρχική συνάρτηση. Μέχρι αυτά τα τέσσερα είμαστε. Εδώ λοιπόν, αν δοκιμάσουμε αν έχει προφανή ρίζα, μπορούμε να βάλουμε το 0 το 1, δεν έχει. Αν δοκιμάσουμε κάποιες άλλες τιμές. Μετά να κάνουμε διακρίνουσα εδώ, η παραγοντοποίηση, άμα προσπαθήσουμε δεν βγαίνει. Μετά να κάνουμε. Να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το θεώρημα Bolzano, το F του 1 και το F του μειον 1, θα δούμε ότι εξαρτώνται από τα α και β και δεν θα μπορέσουμε να το βρούμε, οπότε φτάνουμε να εφαρμόσουμε την τέταρτη μεθοδολογία, γιατί τα σκεφτόμαστε με τη σειρά, αν σκεφτόμαστε με μεθοδολογίες και αντιμετωπίζουμε έτσι ένα μεγάλο ποσοστό εξισώσεων, έτσι, όχι ότι με τις μεθοδολογίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα, αλλά καλό είναι να τις ξέρουμε και μετά πρωτοτυπούμε κιόλας, αν κάτι ξεφεύγει από τις μεθοδολογίες. Λοιπόν, θα εφαρμόσουμε το θεώρημα Ρόλ στην αρχική συνάρτηση, που σημαίνει ότι επειδή το θεώρημα Ρόλ μας δίνει μία ρίζα για την παράγωγο της F, θυμίζω λίγο το θεώρημα Ρόλ, μήπως κάποιος δεν το θυμάται, αν και είναι πολύ βασικό, που λέει ότι η F είναι συνεχή στο κλειστό αβ, παραγωγήσιμη στο ανοιχτό αβ. Και F του α ίσον F του β. Τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα ξύ ανήκει στο ανοιχτό αβ, τέτοιο ώστε, το βάζω ανώ κατά τελεία, εφτόνος του ξύ ίσον 0. Το θεώρημα Ρόλ λοιπόν δεν είναι σαν τον Bolzano, διαφέρει στο ότι η ρίζα είναι ρίζα της εφτόνος. Επειδή λοιπόν αυτή η εξίσωση θέλουμε να έχει ρίζα, θα πρέπει να εφαρμόσουμε το Ρόλ στην F, δηλαδή αυτή θα είναι η εφτόνος, θα ψάξουμε να βρούμε την αρχική της F, δηλαδή ποια συνάρτηση αν παραγωγήσουμε θα βρούμε 3α χ τετράγωνο. Γράφω μάλλον και τη μεθοδολογία, εφαρμόζουμε το θεώρημα Ρόλ στην αρχική συνάρτηση. Και μάλιστα καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε το F κεφαλαίο του Χ. Ποια συνάρτηση, αν παραγωγήσουμε, θα μας δώσει 3α χ τετράγωνο. Είναι εύκολο, δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει καν τους τύπους με τις αρχικές συναρτήσεις. Η αρχική της 3α χ τετράγωνο είναι η α χ τρίτης και η αρχική του 2α και β χ, η αρχική του 2χ βασικά είναι το χ τετράγωνο, δεν χρειάζεται δηλαδή να ξέρουμε τους τύπους με τις αρχικές. Άρα θα είναι α και β χ τετράγωνο και η αρχική του α είναι το α χ. Όταν έχουμε πει, ορίζουμε μια συνάρτηση, γράφουμε και το πεδιορισμό, προφανώς αυτή μπορούμε να την ορίσουμε στο R, εμείς όμως την ορίσουμε εκεί ακριβώς που θα τη χρειαστούμε, στο κλειστό μείον 1-1 για να εφαρμόσουμε το ρόλ και κάνουμε την προσευχή μας στο ρόλ, γιατί θα πρέπει το F του α να είναι ίσο με το F του β για την αρχική συνάρτηση, έτσι. Θα πρέπει δηλαδή το F του μείον 1 να είναι ίσο με το F του 1. Λέτε, κατά διαβολική σύμπτωση, να είναι ίσα.
Ναι, θα είναι ίσα κατά διαβολική σύμπτωση, γιατί όπως είπαμε αυτό το ψευδοπρόβλημα είναι φτιαγμένο έτσι για να εφαρμόσουμε το ρόλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Λέμε λοιπόν η εύ κεφαλαίο είναι συνεχής στο κλειστό μείον 1-1. Ως πολυονυμική μπορούσαμε να πούμε κόμμα παραγωγήσιμη στο ανοιχτό μείον 1-1. Όταν λέμε ότι είναι παραγωγήσιμη βρίσκουμε πάντα την παράγω η οποία έχουμε προβλέψει πόσο θα βγει. Η παράγωγος του αχ τρίτης κάνει 3α χ τετράγωνο και α και β επί 2 χ, δηλαδή 2α και β χ μείον και η παράγωγος του αχ κάνει α. Και τώρα το κρίσιμο σημείο που κάνουμε την προσευχή μας για να βγει, αλλά βγαίνει στα ψευδοπροβλήματα όπως έχουμε πει, το εφ κεφαλαίο του μείον 1, προσέξτε, θα αντικαταστήσουμε στην εφ κεφαλαίο και θα έχουμε α επί μείον 1 στην τρίτη και α και β επί μείον 1 στο τετράγωνο, μείον α επί μείον 1, που μας κάνει μείον α και α μείον β εδώ και α. Και α, το οποίο μας κάνει α πλην β. Για να δούμε και το f του 1. Α επί 1 στην τρίτη και α και β επί 1 μείον α επί 1 α και β μείον α. Πάλι το α μείον α φεύγει και μας κάνει εδώ έχουμε και β και εδώ έχουμε α και β. Κατά διαβολική λοιπόν σύμπτωση το εφ κεφαλαίο του μείον 1 είναι ίσο με το εφ κεφαλαίο του 1, άρα σύμφωνα με το θεώρημα του Ρολ υπάρχει τουλάχιστον ένα ξι το οποίο ανήκει στο μείον 1-1 ανοιχτό, όπως λέει το ρολ, τέτοιο ώστε εφ κεφαλαίο τόνος του ξι είναι ίσο με το 0, δηλαδή αν βάλουμε στην εφ κεφαλαίο τόνος το ξι θα βρούμε ότι 3α ξι τετράγωνο και 2 επί α και β ξι μείον α είναι ίσο με το 0. Και αποδείξαμε αυτό που ήθελε η άσκηση, ότι δηλαδή η εξίσωση αυτή έχει μία ρίζα, ποια ρίζα, το ξι, το οποίο ανήκει στο μείον 1-1, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το ξι. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει. Αυτή είναι η μέθοδος, μία ακόμα μέθοδος για να αποδεικνύουμε την ύπαρξη ρίζας μιας εξίσωσης. Αν αποτύχει η ύπαρξη ρίζας με την προφανή λύση, αν αποτύχει το Horner η παραγοντοποίηση διακρίνουσα, αν αποτύχει το Bolzano, φτάνουμε στο ρολ. Αν αποτύχει και το ρολ, έχουμε συνέχεια μετά, θα πάμε να βρούμε το σύνολο τιμών, που είναι η πιο δυνατή ίσως μέθοδος από όλες, την οποία θα παρουσιάσουμε στο επόμενο μάθημα.